56 κιλά και ο αγώνας ξεκινάει. Ο Γκλέρι Κιόσκου στην πλέ γωνία έχασε τη ζύγηση για κάποια γραμμάρια. Ωστόσο, παρόλα αυτά, η διαφορά των μικρή αγώνας γίνεται και δυναμικό ξεκίνημα. Κάποια άλλα κτίσματα από τον Γκλέρι Κιόσκου. Οι δύο νεαροί μαχητές ζυγίζουν ένας τον άλλον. Ανταλλαγή γροθιών. Δραστήριο παιχνίδι και από τους δύο μαχητές. Με ένα μπαράζ χτυπημάτων από τον Μπάκο. Και οι δύο αντίπαλοι ξαναμετράνε ένας τον άλλον. Βρίσκονται σε μία απόσταση λαχτίσματος και ανταλλάζουν χτυπήματα. Κάνεις και από τις δύο γωνίες και οι μαχητές αλλάζουν χτυπήματα. Ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Κιόσκου με χαμηλή side. Και ξανά επιθέσεις ο Μπάκα. Δεν τίθεται με ένα αριστερό τροσέ. Και ξανά μπαράς χτυπημάτων από τον Κιόσκου. Μετά τις πρώτες επιθέσεις και ο ρυθμός συνεχίζει ακάθεκτος. Οι δύο αθλητές ξαναβρίσκουν τις αποστάσεις. Δεξιά από τον Κιόσκου και αριστερό λάξιμα ξανά από τον Κιόσκου και ανταποδίδει ο Μπάκο. Ο ρυθμός παραμένει ψηλός και σταθερός. Κανένας από τους δύο αντιπάλους δεν υποχωρεί προς στιγμή. Έξυπνη στρατηγική από τον Κιόσκο, ο οποίος προσπαθεί να μην στριμωχτεί στη γωνία. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου γύρου, ενός πολύ δυναμικού πρώτου γύρου. Και αυτή τη φορά αντεπιτίθεται ο Μπάκο για τη λήξη του πρώτου γύρου. Νεαρούς αθλητές και έναρξη του δεύτερου γύρου. Και οι δύο αθλητές ξεκινούν λίγο πιο συγκρατημένα. Παρόλα αυτά ο Κιόσκο αντεπιτίθεται δυνατά. Ο Μπάκο δεν αφήνει αναπάντητο χτύπημα. Κυνηγάει στο κλουβί τον Κιόσκο, ο οποίος αντεπιτίθεται και πάλι. Κανένας από τους δύο δεν κάνει πίσω όμως. Οδηγίες από τη γωνία του Μπάκο να μην υποχωρεί και να συνεχίζει να πιέζει τη δράση και όντως κυνηγάει τον Κιόσκου στριμώχνοντάς τον στο κλουβί. Ξανά στο κέντρο του κλουβιού και οι δύο αθλητές με αριστερό low αντεπιτίθεται ο Κιόσκου και ξανά με δεξί low. Ο Μπάκο έχει την απάντηση, δεν αφήνει αναπάντητα τα χαμηλά λαχτίσματα. Ανταποδίδει και αυτό στα ίσα. Με ένα εσωτερικό λάχτισμα και τώρα ξανά ο Κιόσκου με ένα εξωτερικό. Συνεχόμενες παρενέσεις από τη γωνία του Μπάκο να συνεχίσει την αντεπίθεση και να μην οπισθοχωρεί. Ακολουθεί τη συμβολή. Δυνατές γροθιές και από τους δύο αθλητές. Και άλλο αριστερό χαμηλό από τον Κιόσκου. Η γωνία του Κιόσκου ζητάει περισσότερη κίνηση. Μεγάλη ένταση στην άκρη του κλουβιού. Και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. 10 δευτερόλεπτα στο break μέσα. Και τέλος, ενός δεύτερου γύρου.
ενέσεις από τη γωνία του κιόσκου, να ρίξει τους ρυθμούς, να δείξει ψυχραιμία. Και ο τρίτος γύρος ξεκινάει. Αυτή τη φορά ζυγίζουν πιο προσεκτικά ένα στον άλλον και ξανά αρχίζουν οι αντεπιθέσεις. Μπαράζ χτυπημάτων και ένα δυνατό αριστερό από τον Μπάκο. Κιόσκου δεν πτωείται παρόλα αυτά. Συνεχίζει να στριμώνει τον αντίπαλό του στην γωνή. Δεξί λάχτισμα στα πλευρά τον Μπάκο. Δυνατό δεξί λάχτισμα από τον Μπάκο για να ανταποδώσει και πάλι ο Κιόσκου. Εσωτερικό λάχτισμα τον Κιόσκου για άλλη μια φορά. Και αυτή τη φορά ο Μπάκο καταδιώκει στη γωνία τον Κιόσκου. Αλλά ο ίδιος καταλαμβάνει με πολύ σωστή στρατηγική και πάλι το κέντρο του Ρι για να στριμώξει τον αντίπαλό του στη γωνία. Ένα γκαλισμός και οι δύο αντίπαλοι είναι λογικό να έχουν κουραστεί. Κιόσκου κατεβάζει σιγά σιγά τα χέρια να πάρει μερικές βαθιές ανάσες. Πλησιάζει τον αντίπαλό του αποφασιστικά όμως και πάλι. Επιτίθεται με front kick. Και σε 10 δευτερόλεπτα ο αγώνας θα λήξει. Παρενέσκει από τις δύο γωνίες να κλείσουν δυναμικά. Νικητής, μπλε γωνία, Γκλέρι Κιόσκου! Νικητής, επάξια. Ο Μπάκο προέβαλε σημαντική αντίσταση. Ήταν πάντα δραστήριος, πάντα επιθετικός.